Το δεύτερο θέμα που θέσαμε προημερησίες διατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το θέμα της καθαριότητας που δεν υπάρχει στο ικανοποιητικό επίπεδο στον Δήμο Κορινθίων. Είπαμε ότι όλοι οι πολίτες το ζουν καθημερινά, το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια από τους κάδους, είναι ξεχυλισμένοι οι κάδοι από σκουπίδια, υπάρχουν χόρτα τα οποία δεν έχουν κοπεί σε πολλούς χώρους, σε όλη την έκταση του Δήμου, δεν υπάρχει η ανακύκλωση στον επιθυμητό βαθμό που θα έπρεπε, δεν είναι ευαισθητοποιημένοι οι δημότες από την μεριά του αρμόδιου αντιδημάρχου αλλά και γενικότερα της Δημοτικής Αρχής και πρέπει κάτι να γίνει γρήγορα. Εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Όπως ξέρετε, εμείς φροντίζουμε έγκαιρα να εντοπίζουμε αδυναμίες που υπάρχουν για να διορθωθούν. Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάστε, είχαμε αναφέρει το θέμα της αντιμετώπισης της ανεπάρκειας του νερού, που ήδη άρχισαν τα πρώτα φαινόμενα να παρατηρούνται. Και είχαμε πει, προσέξτε, προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και να μην έρθουμε κατόπιν εορτής να ψάχνουμε ποιος στέει και τι κάνει κτλ. Στο θέμα της καθαριότητας έφταιξε κατά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο το ότι ήρθε πολλής κόσμος το τριήμερο στην περιοχή. Πάντα κάτι φταίει, κάποιος άλλος φταίει, ποτέ δεν φταίει η Δημοτική Αρχή που θα έπρεπε να βάλει περισσότερα οχήματα, θα έπρεπε να βάλει περισσότερους εργαζομένους να κάνουν σωστά τη δουλειά και να φύγουν οι επισκέπτες από το Δήμο Κορινθίων με μια καλή εικόνα της περιοχής. Και βέβαια εδώ θίχθηκε και το θέμα από την κυρία Χρυσταρά με τις γαλάζιες σημαίες κτλ. Το έχουν θίξει και άλλοι το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες. Προφανώς το να θέλουν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να αναγνωρίζεται το επίπεδό τους στις ακτές με τις γαλάζιες σημαίες, κάτι ξέρουν και δεν είναι σωστή, καθόλου σωστή η άποψη ότι και χωρίς γαλάζιες σημαίες πλημμύρισαν οι παραλίες στην Κορινθία, πλημμύρισαν γιατί είχε καύσωνα και για τρεις μέρες είχαν την πρώτη ευκαιρία μετά τις διακοπές των παιδιών οι επισκέπτες της περιοχής να έρθουν, αλλά τις άλλες μέρες τι γίνεται. Εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει με την αναγνώριση που υπάρχει και με την προβολή με τις γαλάζιες σημαίες και άλλους τρόπους φυσικά να προσελκύουμε καθημερινά και όχι μια μέρα μόνο ή ένα τριήμερο επισκέπτες στην περιοχή και εμείς έχουμε προτάσεις, έχουμε θέσεις για τα θέματα αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα της καθαριότητας, της έλλειψης καθαριότητας στο Δήμο Κορινθίων είναι σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί και μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε. Και επειδή γαλάζιες σημαίες, γιατί αυτό το ξεχνάμε και το κάναμε με τον κύριο Πανταζή σαν θεματάκι χθες μόλις, δεν είναι μόνο η καθαριότητα. Είναι η προσβασιμότητα στα αμαία. Είναι ο ναυαγωσός για να νιώθουμε ασφάλεια. Είναι ένα σωρό πράγματα. Είναι να υπάρχουν ντουζιέρες που λειτουργούν. Είναι να υπάρχουν ειδητήρια, αποχωρητήρια. Είναι βασικά πράγματα για μια πολιτισμένη χώρα. Και το να γυρνάμε και να λέμε δεν θέλουμε γαλάζια σημαία, ας τα είχαν κάνει έστω τα 31 από αυτά και να μην έχουν στυλώσει τη σημαία και δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχετε απολύτως δίκιο με αυτό που είπατε, αλλά εγώ δεν ανέλησα τα 32 αυτά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Δήμος, αλλά εκείνο που σας λέω στις παραλίες του είναι αυτό που με συνοπτικά περιέγραψα, δηλαδή το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στις ακτές ενός Δήμου είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζεται με τις γαλάζιες σημαίες. Και προφανώς είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει η γαλάζια σημαία, γιατί δίνει την εμπιστοσύνη και που πρέπει τους δημότες, και για τους δημότες, για όλους και για τους δημότες. Γιατί έχουμε